Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι ήταν κατατοπιστικότατη η κυρία Κροκίδη. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Έχει ενδιαφέρον. Και επίτρεψέ μου να σου πω, Σπύρο, ξέρεις γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι ο μόνος χιτά στη χώρα αφενός που έχει πρόβλημα. Έχουν πολύ χιτά. Το Λακαρνανία προς πλευρά, ας πούμε. Θα πιάσουμε και σε άλλη εκπομπή. Συγγνώμη, αλλά είναι τα μέρη μου πρωτήσω. Να σου πω και ότι ξέρεις, έχει πει κάποιος ότι στην πολιτική το πιο καθαρό κριτήριο για το αν είσαι αποτελεσματικός είναι η διαχείριση των σκουπιδιών. Λοιπόν, και μια και μας και έδωσες πολύ καλή πάσα για να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση, στην πολιτική μας κουβέντα. Η πρώτη καλεσμένη των τηλεοπτικών καμπανών και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή να τους έχουμε στην πρώτη εκπομπή είναι ο κύριος Θοδωρής Ρουσόπουλος και ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Θα μου επιτρέψετε όμως, κύριε Κατρούγκαλε, επειδή η χθεσινή ημέρα ήταν μια, θα λέγαμε, ιδιαίτερη ημέρα για τον Κώστα Καραμαλή, για τον πρώην Πρωθυπουργό και φαντάζομαι και για τον κύριο Ρουσόπουλο. Λοιπόν, και εμένα η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό, διαβάζοντας αυτή την ανάρτηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Ρουσόπουλε, είναι, σας είχε πει, σου υπόσχομαι περισσότερες λύπες από χαρές, εάν δεχθείς να μπει στην πολιτική. Αυτό σας είπε, κύριε Ρουσόπουλε, το καλοκαίρι του 2000 και εσείς του είπατε ναι. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ και η Σοφία Γαλάνη που είσαστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους δύο. Καλή αρχή στην εκπομπή. Έχουμε πάνε όλα αυτά. Είμαστε γουρλίδες, ξέρετε. Και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Έχω προσέξει ότι όταν είμαστε στο Στρασβούργο και μπούμε σε ένα βιβλιοπωλείο ή κάποιο κατάστημα μαζί, θα γεμίσει κόσμο. Θα ελπίζω να γεμίσετε κι εσείς θεατές. Τη δεχόμαστε την ευχή. Η μισή ανάρτηση. Η πρώτη μισή είναι που λέει ότι. Έγραψα δηλαδή ότι μου υποσχέθηκε περισσότερες λύπες από χαρές και κράτησε το λόγο του. Ναι. Όντως ήταν περισσότερες λύπες. Έτσι είναι στην πολιτική. Αυτό από αρχαιοτά των 8 χρόνων. Αλλά συμπλήρωσα και ανεκτήμητες οι εμπειρίες τις οποίες αποκτά κανένας δίπλα σε έναν ηγέτη ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολλά πράγματα. Εγώ με 2-3 λέξεις έχω πει πολλές φορές ότι ο Καραμαλής χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση. Που σημαίνει το νιάξιμο για τον άλλον, για τον οικείο ή τον άγνωστο, για τον πολίτη, για τον μέσο πολίτη. Εθνική συνείδηση, την οποία έχουν φυσικά όλοι οι Έλληνες ηγέτες και πρωθυπουργοί, δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και μία δυνατότητα να αντιμετωπίζει τα προβλήματα όχι επί ψηλού, αλλά να μην εξαρτάται από τις θέσεις τις οποίες λαμβάνει. Ήταν πρωθυπουργός και έκανε πράξη στο σεμινότητα και ταπεινότητα στον προσωπικό του βίο. Καλησπέρα σας, κύριε Κατρούγκαλε. Καλησπέρα. Πρώην υπουργός. Καλησπέρα. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ελπίζω εγώ και ο φίλος Θόδωρος να σας φέρουμε τύχη. Το δικό μου σχόλιο θα είναι κυρίως πολιτικό. Δεν είχα τη στενή προσωπική σχέση που είχε ο αγαπητός κύριος Ρουσόπουλος με τον κύριο Καραμαλή. Να επισημάνω, νομίζω και είναι αυτονόητο να το πω, ότι είχε επιλέξει μια ηχηρή σιωπή να είναι τοποθέτησή του όλο το διάστημα της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Έσπασε αυτόν τον κανόνα μία μόνο στιγμή, όταν θεώρησε ότι υπάρχει ένας λόγος υπέρτερο εθνικού συμφέροντος, όταν τοποθετήθηκε για το μείζον ζήτημα των υποκλοπών και είπε ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορεί να γίνεται επίκληση του απορρίτου για τόσο σοβαρά θέματα και ότι θα πρέπει αυτό να καμφθεί εν ώψη της ανάγκης να πέσει φως στο μείζον αυτό κατά τη γνώμη μας σκάνδαλο. Θεωρώ ότι και εν ώψη αυτής της δήλωσης η επιθυμία του Πρωθυπουργού θα ήταν αν υπήρχε αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ενεργή πολιτική, όχι γενικότερα από την πολιτική του Καραμαλή, αυτή να ήταν επίσης άειχη και γι' αυτό από ό,τι κατάλαβα διερευνήθηκε με τηλεφώνημα από πλευράς Μαξίμου η πρόθεση του Πρωθυπουργού και δόθηκε μια καθαρή απάντηση υποστήριξης στην κυβέρνηση που όμως εγώ επισημαίνω ότι δεν είναι συμπτωματικό ότι έλειπε η αναφορά στο όνομα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Πιστεύετε ότι η αποχώρηση του κυρίου Καραμαλή κάνει πιο εύκολη τη δουλειά σας εν ώψη των εκλογών, κ. Κατρούγκαλε? Εμείς θα θεωρούμε ότι γενικότερα πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη μεριά δεν μπορώ να μην πω πάλι το αυτονόητο. Ναι. Ότι είναι εντελώς διαφορετική ποιότητα του Κώστα Καραμαλή, γενικά της καραμαλικής πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, από τις δύο άλλες ψυχές που είχε
εμείς το κόμμα αυτό τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στην ακροδεξιά συνιστόσα, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας είναι εκμεταγραφής, και στην νεοφιλελεύθερη. Δεν ρωτήσετε και τον κύριο Ρουσόπουλο και τον κύριο Κακλαμάνη, θα σας πούν ότι απηχεί περισσότερο στις δικαίους απόψεις η θέση πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Παυλόπουλου για το ότι υπερισχύει στις μέρες μας δυστυχώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα η οικονομία έναντι της πολιτικής, ότι εξασθενεί το κοινωνικό κράτος. Αυτές είναι θέσεις άλλωστε των χριστιανοδημοκρατών παραδοσιακές, δεν είναι μια νέα εφεύρεση των ημερών μας. Αν όμως ρωτήσετε άλλα στελέχη που δεν θέλω να το ονομάσω, όλα τα ξέρετε της Νέας Δημοκρατίας, είναι προφανές ότι θα πάρετε εντελώς άλλες απαντήσεις. Λοιπόν, να περάσουμε στο πεδίο των εκλογών. Πλησιάζουν ούτως ή άλλως. Περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις και τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, προς το τέλος της άνοιξης, τον Απρίλιο, δεν ξέρω αν έχετε κάποια πληροφόρηση παραπάνω, κύριε Ρουσόπουλε, κύριε Κατρούγκαλε. Πάντως, όλοι μα όλοι αυτό το οποίο λένε είναι ότι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και την ημερομηνία των εκλογών, που δεν αποκλείεται αυτή να είναι μέσα στον Απρίλη, και μάλιστα πολλοί συζητάνε για την 9η Απριλίου. Θα δούμε ποια θα είναι η ακριβή ημερομηνία. Μόνο εκτίμηση μπορώ να κάνω, αν μου επιτρέπετε, μια και με ρωτάτε. Αν δεν είχαμε τους σεισμούς στην Τουρκία, θα σας έλεγα ότι ο πλέον δόκιμος χρόνος θα ήταν να πάμε στο τέλος Μαΐου, όταν θα είχαν ολοκληρωθεί στην Τουρκία οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και η δεύτερη Κυριακή των εκλογών τους. Γιατί καταλαβαίνετε, με υπηρεσιακή κυβέρνηση, στο ενδιάμεσο των εκλογών μεταξύ 14 και 28 Μαΐου στην Τουρκία, θα υπήρχε πολλές πιθανότητες ο Ερντογάν, που θα παρέμενε πρόεδρος, να δημιουργήσει προβλήματα για να συσπυρώσει εθνικιστές γύρω του, και προβλήματα εννοώ εθνικά, στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν, αφού αυτό εκλείπει, λόγω του ότι πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη γειτονική μας χώρα βρίσκονται στο δρόμο εξαιτίας των σεισμών, δεκάδες χιλιάδες τα θύματα, προβλήματα τεράστια, νομίζω ότι το τελευταίο που θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Ερντογάν είναι να στραφεί προς το Αιγαίο για να δημιουργήσει εθνικιστικό ρεύμα υπέρ του. Τώρα πρέπει να μαζέψει τα συμμάζευτα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να ορίσει το χρόνο των εκλογών και ακόμα νωρίτερα. Άρα και ο Απρίλιος που αναφέρατε, για μένα θα ήταν μια πάρα πολύ πιθανή, ίσως η πιθανότερη πια ημερομηνία. Πού πιστεύετε ότι θα κριθούν αυτές οι εκλογές, κύριε Ρουσόπουλε, και αμέσως μετά να πάρει το λόγο ο κ. Κατρούγκαλος? Οι εκλογές πάντα έχουν διλήμματα. Τα τελευταία χρόνια, κατόπιν εισηγήσεως του Ευάγγελου Βενιζέλου, ονομάζονται διακυβεύματα. Ας τα πούμε διλήμματα, όπως τα έλεγαν από αρχαιότητα των χρόνων. Τα διλήμματα είναι σημαντικά, και τα διλήμματα είναι από τις ιστορικές παρακαταθήκες μιας παράταξης, άρα τα ιδεολογικά, εκεί που είναι διαπραγμάτευτα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ακολουθεί μερίδα πολιτών που ψηφίζουν το Α, Β ή Γ κόμμα. Τα διλήμματα είναι στην πράξη, αυτά τα οποία έχει κάνει κάποιος ή δεν έχει κάνει, άρα μια κυβέρνηση κρίνεται περισσότερο για αυτά που έκανε και δεν έκανε. Και τα διλήμματα έχουν να κάνουν και με πρόσωπα. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά αυτά που κάναμε και έχοντας τα αποτελέσματα που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θετικά, σε ένα τεράστιο αριθμό θεμάτων, σε προβλήματα πρωτάκουστα όπως ήταν η πανδημία και πολλά άλλα ζητήματα που φαντάζομαι δεν έχουμε το χρόνο να τα αναλύσουμε, αλλά τα γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, είναι εκείνα που θα ορίσουν το τοπίο μαζί με το δίλημα. Μητσοτάκης που... ή Τσίπρας δηλαδή το δίλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Τα πρόσωπα σίγουρα θα παίξουν ένα ρόλο. Μπορεί να θεωρούν κάποιοι ότι στην εποχή σήμερα, την πιο τεχνοκρατική, ηλεκτρονική εποχή των social media κλπ., τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι παίζουν, αλλά όχι πολύ μεγαλύτερο. Παίζουν σημαντικό, γιατί είναι φορείς πολιτικών. Ο Μητσοτάκης είναι φορέας μιας πολιτικής που απέδωσε. Ο Τσίπρας είναι φορέας μιας άλλης πολιτικής, η οποία κατά τη γνώμη τη δική μας, στην παράταξή μου, δεν απέδωσε. Κύριε Κατρούγκαλε. Καταρχάς, για την ημερομηνία, να πω ότι ο Πρωθυπουργός μετεωρίζεται ανάμεσα σε διαφορετικές ημερομηνίες και με διάφορους χρησμούς, όχι τώρα πρόσφατα. Θυμόσαστε ενδεχομένως, σίγουρα θυμόσαστε, το γαϊτανάκι των ημερομηνιών που ακούγαμε το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο, Οκτώβρη. Συνεχίζεται αυτή στο παιδί και τώρα, κατά τη γνώμη μου, δείχνει ένα έλλειμμα θεσμικής σοβαρότητας. Φαίνεται πράγματι να υπάρχουν συστηματικές διαρροές για την 9η Απριλίου. Εγώ εξακολουθώ να κρατάω μια επιφύλαξη για το μήπως θελήσει να σπρώξει και πιο αργά ο Πρωθυπουργός μια εκλογική δοκιμασία που, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι ευτυχής γι' αυτό. Το ουσιώδες όμως, γιατί το πρώτο είναι στο πεδίο της οικοτολογίας και της σεναριολογίας. Είναι το βασικό ερώτημα. Τι κρίνεται στις εκλογές, ποιο είναι το κεντρικό δίλημα? Και εγώ θεωρώ ότι το δίλημα, όπως
όπως τα θέτει ο κύριος Ρωσόπουλος, είναι καλύτερη λέξη από το διακύβευμα, ακριβώς γιατί δείχνει ότι έχουμε στην πραγματικότητα μια επιλογή ή-ή. Και θα συμφωνήσω και με την πρώτη του διαπίστωση, ότι υπάρχει πέρα από τις επιμέρους εκφάνσεις κάθε εκλογικής αναμέτρησης και μια κεντρική πολιτικο-ιδεολογική. Mm-hmm. Υπάρχει δεξιά και αριστερά. Και κέντρο. Ξέρουμε λοιπόν ότι η δεξιά στην Ελλάδα έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ άσκησης εξουσίας. Το βασικό και κεντρικό δίλημα, κατά τη γνώμη μου, είναι επομένως, θέλουμε να συνεχιστεί η διακυβέρνηση από τη δεξιά ή θέλουμε μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση. Από εκεί και μετά, αν το ερώτημα είναι με βάση ποιο κριτήριο θα ψηφίσει κυρίως ο πολίτης, νομίζω ότι είναι αναμφισβήτητο ότι θα ψηφίσει με βάση το τι βλέπει στην τσέπη του. Μεγάλη ακρίβεια. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν θεωρώ ότι πρέπει να αναπτύξω ιδιαίτερα επιχειρήματα, γιατί η απόδειξη της ακρίβειας είναι ακριβώς στο πορτοφόλι και στο λογαριασμό του ρεύματος, των καυσίμων κτλ. Απλώς για να πω κι εγώ ένα στοιχείο, δύο, γιατί φίλος Θόδωρος πάντοτε με σοβαρό είδα παροσφέρει κι αυτός αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία. Είχαμε την τελευταία έκθεση του Ευρωβαρόμετρου που δήλωσαν το 88% των Ελλήνων ότι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, σχεδόν σε ποσοστό του μέσου όρου των ετών. Και το 66% από αυτούς είχαν επιδείνωση του ιδιωτικού τους επίπεδου την προηγούμενη χρονιά. Άλλωστε, είμαστε η δεύτερη στοχότερη χώρα στην Ευρώπη παρά αυτό το success story που ακούω από τη Νέα Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η Βουλγαρία είναι φτωχότερη από εμάς. Και έχουμε και σχετικά υποχωρήσει σε σχέση με το που βρισκόμαστε απέναντι στο μέσο Ευρωπαίο τα τελευταία χρόνια. Δεν θα είναι κάτι γνώμη μου χωρίς συνέπειες παρά την αφήγηση της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτό έχει προεξοφληθεί, ότι αυτό δεν είναι θέμα. Το μείζον ζήτημα της Δημοκρατίας. Δεν δυνατόν να είναι παρανυχίδα το ότι παρακολουθούταν ο αρχηγός του στρατεύματος, υπουργοί της κυβέρνησης. Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη να λέει ότι άλλαξε το τηλέφωνό της επειδή την παρακολουθούσα. Ακούσατε την κυρία Μπακογιάννη, ολοκληρώστε τη σκέψη σας, γιατί θέλω να σχολιάσετε και το άλλο το οποίο είπε η κυρία Μπακογιάννη όσον αφορά στην εκμετάλλευση του Αιγαίου. Ναι, θα το ολοκληρώσω. Απλώς μια σκέψη μου ήταν να συνδέσω αυτό που σας είπα με τη μόνη περίπτωση που έσπασε, όπως σας είπα, την εγχειρήση Ιωκλήτου ο Κώστας Γραμματής, που ήταν ακριβώς η επιβεβαίωση του πόσο σημαντικό ήταν το θέμα των υποκλοπών. Πόσο δηλαδή μείζον και κρίσιμο για τη δημοκρατία μας θέμα είναι. Δεν μπορώ εγώ να διανοηθώ ότι αυτό δεν θα παίξει κανένα ρόλο στις εκλογές όπως ακούνε, υποστηρίζεται από ορισμένους, όχι προς τιμή του από τον κύριο Ρησόπουλο, από ορισμένους άλλους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Ως προς τις δηλώσεις της πρόσφατης, στη συνέντευξή της στο τηλεόραση της Κρήτης, της κυρίας Μπακογιάννη, έχω δύο πράγματα χοντρικά. Το πρώτο είπε είναι ότι για αυτήν δεν είναι ταμπού να γίνει στην εκμετάλλευση. Το δεύτερο είπε είναι ότι είναι αντίθετη στην επέκταση των χωρικών υδάτων, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κρήτη, ανατολικά του Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι αυτές οι δηλώσεις δείχνουν πράγματι το κενό στρατηγικής που επισημαίνουμε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία και τις εσωτερικές αντιφάσεις. Δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο η κυρία Μπακογιάννη. Δεν είναι ιδιώτης. Όταν λοιπόν τοποθετείται έτσι για την επέκταση των χωρικών υδάτων. Ναι. Ενώ ο κύριος Δένδιας από το βήμα της Βουλής τον Ιανουάριο του 2021 έχει δεχθεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και έχει αποδεχθεί την ανάγκη να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα, δεν είναι αυταπόδεικτο αυτό που σας είπα. Ότι δεν υπάρχει ενιαία εθνική στρατηγική ούτε καν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπακογιάννη, πώς το βλέπετε? Τι εννοείτε? Για την επέκταση των χωρικών υδάτων έχουμε πει προχωρούμε. Για τη συνεκμετάλλευση, γιατί νομίζω ότι η ουσία των πραγμάτων έχει να κάνει με τη συνεκμετάλλευση. Όχι, καμία. Δεν νομίζω ότι τα συνέδεσε η κυρία Μπακογιάννη και δεν θέλω να την αδικήσω για τη συνεκμετάλλευση. Μάλιστα. Εάν πράγματι στο μυαλό τη αυτό που τη αποδόθηκε. Υπάγει η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν νοείται συνεκμετάλλευση αν δεν γίνει πρώτα οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών, να ξέρουμε τι είναι νόμιμα δικό μας, τι είναι της Τουρκίας. Δεν μπορεί να γίνει κουβέντα προηγουμένως όπως θέλουν οι Τουρκοί. Αυτή είναι η βασική στρατηγική διαφορά των δύο χωρών. Από το 1975 είχε ζητήσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Ντεμιρέ να πάμε στη Χάγη. Αυτό στην αρχή το δέχτηκε, μετά επανήλθε
στιγνώντας τη πρόταση Καζάν-Καζάν, τι θα έχουμε αυτά ανάγκη να τα βρούμε 50-50. Προφανώς δεν μπορεί να είναι, ακόμα και αν γίνει μελλοντικά και μετά την οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών, μια εκμετάλλευση που να μην πάρει υπόψη τι έχει ο καθένας. Το προς τιμή της κυρίας Μπακογιάννη όμως είπε κάτι άλλο το οποίο δεν έχει σχολιαστεί. Σχολίασε την επαναφορά του κ. Μητσοτάκη στην φρασεολογία της ελληνικής δεξιάς στην περίοδο του εμφυλίου, ότι η Ελλάδα είναι προτεχωρημένο φυλάκιο. Και είπε, επαναλαμβάνω προς τιμή της, αλλά και κάτι που είναι πάγια μεταφορά που χρησιμοποιούσαν όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Πρωθυπουργοί από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 επισκέφθηκε τη Μόσχα, ότι η Ελλάδα δεν είναι προχωρημένο φυλάκιο, δεν είναι δηλαδή εξάρτημα κάποιου άλλου, είναι μια χώρα που έχει τη δική της πολιτική αρχών και επιδιώκει να είναι πυλώνας σταθερότητας και γέφυρα. Αυτά λοιπόν καλά έκανα και μας τα θύμισε η κυρία Μπακογιάννη. Κύριε Ρουσόπουλε, και να κλείσουμε με την απάντηση. Πολύ γρήγορα, γιατί υποθέτω δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Το πρώτο, σε ό,τι αφορά την Ντόρα Μπακογιάννη, τώρα αυτό το οποίο είπε ξεκάθαρα ήταν ότι θα πρέπει να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συνομιλήσουμε με τους Τούρκους. Θέση την οποία, με την οποία ουδείς διαφωνεί. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι οι οποίοι πολλές φορές έχουν αποχωρήσει ή έχουν πυροδοτήσει αυτό το διάλογο. Το δεύτερο είναι ότι η εξωτερική πολιτική, όπως ακριβώς έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν χωράει κανένας είδους αμφιβολία ή αμφισβήτηση ότι κινείται στο πλαίσιο των διεθνών νομίμων και αυτών που επιδιώκει η χώρα χωρίς να κάνουμε παρεκκλήσεις ή υποχωρήσεις. Κρίνουμε την κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις που πρέπει να κάνουμε, όπως ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε πει, υποθέτω, και ο κ. Κατρούγκαλος, αν θυμάμαι καλά, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το τρίτο, σε ζητήματα δημοκρατίας. Τα ζητήματα δημοκρατίας, θέλω να θυμίσω ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαμε τον Economist, το οποίο ο Economist έβγαλε στοιχεία ότι η Ελλάδα ανέβηκε 9 θέση στην ποιότητα της δημοκρατίας. Πήγε δηλαδή πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαινε την προηγούμενη χρονιά. Παραλλήλως, ανεβήκαμε 16 θέσεις στα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Σε ό,τι αφορά το θέμα των υποκλοπών, έχω τοποθετηθεί από την αρχή, από τον Αύγουστο κιόλας, και έχω πει πολλές φορές ότι περιμένω την έρευνα του εισαγγελέα του Αριουπάγου, θεωρώντας για μία ακόμη φορά ότι χρειαζόμαστε απαντήσεις, όπως ακριβώς είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, για το ζήτημα της παρακολούθησης του αρχηγού του Τρίτου Κόμματος σήμερα, τότε υποψηφίου του κ. Ανδρουλάκη, και βεβαίως για τις όλες τις αποκαλύψεις που έγιναν ή οι πληροφορίες που δόθηκαν ή φήμες που κυκλοφόρησαν σχετικά με παρακολουθήσεις και άλλων προσώπων της δημόσιας κοινής. Αυτά τα στοιχεία είναι που επίσης θα παίξουν κάποιο ρόλο. Η καθημερινότητα, συμφωνώ με τον κύριο Κατρούγκαλο, παίζει τεράστιο ρόλο. Απλώς θα ήθελα να παρατηρήσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη των δικαιολογιών που θα πρέπει να βρει μετά τις εκλογές γιατί έχασε. Διότι αν θεωρεί ότι όλα αυτά θα ρίξουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα τη φέρουν δεύτερη και θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, τότε εάν συμβεί αυτό που πιστεύω εγώ, είμαι πραγματικά περίεργος να δω τι είδους δικαιολόγηση. Η δικαιολογία έχει μέσα της τον δικαιολόγο, έτσι, ασχέτως του πώς χρησιμοποιούμε πολλές φορές σήμερα, είναι η καταλληλότερη λέξη, θα βρει μετά όταν θα βρεθεί ξανά στην αντιπολίτευση. Άλλωστε, Σοφία, μερικές φορές. Θα ήθελα να το ακούσω αυτό του κύριου Κατρούγκαλ μετά τη λέξη δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο κύριος Ρουσόπουλος. Ακούστε, να περιμένουμε τις εκλογές. Να περιμένουμε τις εκλογές και θα βρεθούμε πάλι με τον κύριο Ρουσόπουλο να συζητήσουμε. Πάντως, οφείλω να πω. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Να συμφωνήσω με τον αγαπητό Θόδωρο ότι η διαφωνία των δύο κομμάτων δεν έγκυται στο ότι η Ελλάδα είναι χώρα που περασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Η διαφορά μας είναι ποια πρέπει να είναι η στρατηγική μας για να προωθήσουμε αυτές τις πάγιες θέσεις μας. Και θεωρούμε ότι έχουμε ένα παράδειγμα την έννοια μας στρατηγικής. Ακούμε για παράδειγμα για έξι σημεία που μας προτείνουν οι Τούρκοι. Δεν έχουμε μάθει ποια είναι αυτά τα έξι σημεία και κυρίως τι ανταπατήσαμε εμείς, τι αντιπροτείνουμε. Αλλά μην ξαναρχίσουμε τη συζήτηση από την αρχή. Αγαπητέ Γιώργο, οι μέχρι στιγμής κινήσεις στρατηγικές του Μητσοτάκη, τόσο στην Αμερική όσο στη Γαλλία, αλλά και οι τακτικές κινήσεις, υπογραφή συμφωνιών, η παρακόλληση, παρεμπόδιση πωλήσεως υψηλών οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, μάλλον έχουν αποδώσει. Δεν είναι έτσι, Θόδωρε, γιατί το μπλόκο στα F-35 έγινε επί της δικής μας χρονικά περίοδου, της δικής μας διακυβέρνησης. Μετά το πάρτα όλα στους Αμερικανούς για τις Αμερικανικές βάσεις, οι Αμερικανοί έχουν επαναχωρήσει στον Ιστιμέτ. Το State Department έχει πει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην νομική υποχρέωση που είχε από την Ιστιμέτ Act να παρακολουθεί τις παραβιάσεις των αέριου χώρου μας.
μεγάλη συζήτηση, πρέπει να την ξανακάνουμε. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο. Θα πρέπει να είναι και οι δύο. Και οι δύο στο στούντιο για να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ με τη Σοφία θα καθίσουμε στη γωνία και απλά θα σας παρακολουθούμε. Γιατί έχει όντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ειδικά για το ζήτημα και των δημοσκοπήσεων να βάλουμε στη μέση. Σας ευχαριστήσουμε για την φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρος ότι θα είστε γουρλίδες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Και πάλι καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Ρουσόπουλο, κύριε Κατρούγκαλη. Άλλωστε, άλλωστε πάντα Σοφία. Πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις και με τους δύο πάντως. Έτσι. Άλλωστε, μερικές φορές η διαφορά ανάμεσα στο να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα και να τα αιτιολογήσουμε. Έχει τεράστια διαφορά. Έχει τεράστια διαφορά και αυτό πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε απευθείας με τον κύριο Λέκα, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, διότι ο Δημήτρης ο Κουτσούκης, ο οποίος είναι, τι να πω, είναι η καρδιά, είναι η ψυχή, είναι τα ζωτικά όργανα εδώ του καναλιού και χάρη σε αυτόν μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Τώρα, εάν θα του δίνετε ευχές ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το ξέρετε εσείς. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες που έστειλαν στο Δημήτρη τον Κουτσούκη. Η περιοχή αυτή είναι πού, κάπου στην Βεγγάζη. Στη Βεγγάζη, από ό,τι μας είπε και ο Δημήτρης, και οφείλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και εντυπωσιακές, διότι όπως βλέπεις έχει αλλάξει τελείως το τοπίο. Λοιπόν, εδώ να πούμε το εξής. Δεν είναι φαινόμενο παλήρειας άμποτης. Όχι. Όχι. Έχει να κάνει, είναι τα αποτελέσματα του μεγάλου σεισμού της Τουρκίας, και όχι μόνο, όχι μόνο του ενός σεισμού, να είμαι και ακριβής, και των μεταρρυθμισμών που ακολούθησαν. Αυτό λοιπόν το είδαν το επόμενο σχεδόν πρωινό οι κάτοικοι εκεί αυτών των περιοχών. Κοιτάξτε εδώ πέρα και έχουν πάει όλοι για να δουν, γιατί ασφαλώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο σου λέει τι γίνεται τώρα εδώ. Φεύγει η θάλασσα ή ανέβηκε το έδαφος. Τι ακριβώς έχει γίνει. Πολύ εντυπωσιακό. Μετά λοιπόν τους καταστροφικούς, τους θανατηφόρους αυτούς και σεισμούς, αν δεν ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα, μακριά, και δυστυχώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, θα μας τα πει βέβαια ο κύριος Λέκας αμέσως μετά. Είδαν αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Κάτι έχει αλλάξει ο κόσμος μετά από, και τουλάχιστον οι λεκάνοι της Μεσογείου, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μετά από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία. Δεν είναι ίδια τα πράγματα. Δεν είναι ίδιος ο κόσμος, δεν είναι ίδια η λεκάνη της Μεσογείου. Σίγουρα δεν είναι. Και το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Εμένα αυτό είναι το οποίο με απασχολεί περισσότερο. Και κατά πόσο είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο και στη δική μας τη χώρα. Για να μην νομίζουμε ότι είμαστε στο απειρόβλητο και εμείς. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτό το οποίο έχουμε μάθει από την Περιφέρεια Αττικής και από τον πρόεδρο, από τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, το κομβόι έφτασε στην Τουρκία. Αν μη τι άλλο, ήμασταν από τους πρώτους που δώσαμε βοήθεια στην Τουρκία. Και θέλω να πιστεύω, επίτρεψέ μου, ότι οι καλές σχέσεις που αρχίζουμε να χτίζουμε τώρα να μην παραμείνουν για το τωρινό διάστημα. Νομίζω ότι άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Ρουσόπουλος το είπε, ότι πλέον τα πράγματα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία είναι σε τέτοιο επίπεδο που, αν μη τι άλλο, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Άρα το σενάριο αυτό, για να προκειμένου να γίνουν εκλογές εκεί Μάιο, για να συμπέσουν οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα και στην Τουρκία, είναι κάτι το οποίο απελευθερώνει τον κύριο Μητσοτάκη. Πλέον δεν φοβάται η ελληνική σίγουρα πλευρά. Σίγουρα κάνει καλό στον πρωθυπουργό αυτή η εξέλιξη. Για θερμό επεισόδιο ή για οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι πιο απασχολημένος ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Να βάλετε κατά της χώρας μας. Πολλά τα προβλήματα. Έχει και τους Big Six. Έχει τα πάντα. Έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λέκα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς την είδηση και τις φωτογραφίες τις δείξαμε. Σαφώς. Την Παρασκευή θα είμαστε πάλι εδώ. Οπότε θα δούμε αν ο κύριος Λέκας, αντιλαμβάνεστε, είναι και το περασμένο της ώρας, πρώτη εκπομπή, πρώτες τηλεοπτικές καμπάνες. Συγχωρέστε μας για όποιες παραλήψεις, για όποια μικρά λαθάκια από την πλευρά μας. Ραντεβού την Παρασκευή. Ραντεβού την Παρασκευή. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά.